9 Νοεμβρίου 2015, παράθυρος.gr, καταγραφή των δομών αλληλεγγύης στο Δήμο Σαλονικού. Καταγράφουμε τις δομές αλληλεγγύης στο Δήμο Σαλονικού από όπου και αν προέρχονται, να δούμε δύο μεγάλες υποδομές αλληλεγγύης που λειτουργούν υπό τη σκέπη του Δήμου Σαλονικού. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ στο Δημαρχείο Σαλονικού και συνομιλώ με τον Δήμαρχο Σαλονικού, κύριο Γιώργο Σοφρόνη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ξυγκάκη. Ευχαριστώ για την φιλοξενία για άλλη μια φορά στο γραφείο σας. Κάνοντας αυτή την έρευνα για τις δομές αλληλεγγύης στο Δήμο Σαλονικού, παρότι μου είχατε πει 2-3 κουβέντες στην τελευταία μας συνέντευξη, θα ήθελα να σταθούμε πιο πολύ σε 2 προγράμματα του Δήμου, σε 2 τομείς κοινωνικής αλληλεγγύης που έχει υπό τη σκέπη του Δήμου Σαλονικού, το Κοινωνικό Πεντοπολείο Σαλονικού και το δεύτερο, το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, όπως λέγεται, που είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους. Με συνολικό προϋπολογισμό, από ό,τι έχω ψάξει, 330,5 εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό 70 κοινωνικές συμπράξεις για να υλοποιήσει το έργο. Από τα στοιχεία που έχω, το Δεκέμβριο του 2014, εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το επιχειρησιακό πρόγραμμα επιστητικής και βασικής υλικής συνδρομής με τη χρηματοδότηση του ΤΕΒΑ, με σκοπό τη δημιουργία 70 κοινωνικών συμπράξεων. Στις 20 Ιανουαρίου 2015 γίνεται εδώ στο Δημαρχείο Σαλονικού, με δική σας πρωτοβουλία και με τη στήριξη της περιφέρειας, μια συνάντηση πολλών δημάρχων για να υλοποιήσετε την πρώτη σύμπραξη, μία από τις πολλές συμπράξεις. Μέχρι 31/12 ήταν αυτή η διορία. Και συνεπώς θα ήθελα από εκεί και πέρα να τα πείτε εσείς, που τα ξέρετε καλύτερα βέβαια. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε η δυνατότητα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτή τη δράση του Δήμου μας και κατ' επέκταση βέβαια και τη δράση της σύμπραξης της Ανατολικής Αττικής, του ΤΕΒΑ, όπου έχουμε τη χαρά ως Δήμος Σαρονικού να είμαστε επικεφαλής εταίρος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι το εξής, ότι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία του ΤΕΒΑ, δεν είχε καθοριστεί ο αριθμός των συμπράξεων ποιος θα είναι, για όλη τη χώρα βέβαια πάντα μιλάμε, αλλά ξεκίνησε με τη λογική ότι θα έπρεπε να δημιουργηθούν συμπράξεις ανά κάποιες χωρικές ενότητες, που έτσι επιλέχθηκε να είναι ανά ενότητες αντιπεριφέρειας, να το πω έτσι, για την Ανατολική Αττική, για την Αττική, συγγνώμη, γενικότερα, και ανά ενώσεις περιφέρειας για άλλες περιφέρειες της χώρας που είναι χαμηλότερου πληθυσμού, χαμηλότερης πληθυσμιακής κάλυψης, εκτός από αυτές της Θεσσαλονίκης ή άλλων περιοχών της χώρας που είναι επίσης πολυπληθείς. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς ως Δήμος, αφού γκραστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε το εξής, να συγκαλέσουμε τους υπόλοιπους 12 Δήμους της Ανατολικής Αττικής και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία σύμπραξη μεταξύ Δήμων. Να πω όμως τώρα το εξής, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, τουλάχιστον για την Αττική, κύριος εταίρος είναι η Περιφέρεια Αττικής, ανά αντιπεριφέρεια, όπως το ανέφερα και πριν. Εδώ η σκέψη δική μας των αυτοδιοικητικών του πρώτου βαθμού ποια ήταν, ότι θα πρέπει απευθείας οι Δήμοι να δημιουργήσουμε μια σύμπραξη. Αυτή ήταν η πρόταση δική μας, τουλάχιστον προς υπόλοιπους δημάρχους, οι οποίοι και την αποδέχτηκαν με χαρά, όπως φαίνεται και των αποτελεσμάτων, διότι θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα διαχειριστικά έξοδα, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά τα οποία έρχονται από το ΤΕΒΑ, από το Ταμείο αυτό Επιστητικής Βοήθειας ουσιαστικά, να φτάσουν απευθείας στον ωφελούμενο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η λογική μας είναι η εξής, ότι οι Δήμοι έχουν τις κοινωνικές δομές αλληλεγγύης, η Περιφέρεια έχει κάποια άλλα κομμάτια με τα οποία ασχολείται, αλλά δεν έχει κοινωνικές δομές που φτάνουν απευθείας στον πολίτη. Η Περιφέρεια δεν διατηρεί ούτε κοινωνικό παντοπολείο, ούτε κοινωνικό φαρμακείο, ούτε κοινωνικό φροντιστήριο, ούτε καμία άλλη τέτοιου τύπου κοινωνική δομή που έχει απευθείας επαφή με τους ωφελούμενους. Εξού λοιπόν και συναποφασίσαμε οι 13 Δήμοι να κάνουμε αυτή τη σύμπραξη. Όντως με το ΦΕΚ Β1064 στις 5 Εκτου του 2015 εγκρίθηκε η σύμπραξη για την Ανατολική Αττική. Και ξεκινήσαμε γοργά τις επαφές με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου είναι το αρμόδιο Υπουργείο για να επιβλέψει όλη αυτή τη διαδικασία και να ορίσει βέβαια και τους όρους με τους οποίους θα λειτουργήσουμε.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε ουσιαστικά μαζί με το Υπουργείο και τους υπόλοιπους φορείς και τις υπόλοιπες συμπράξεις συνδιαμορφώσει όλο το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργήσει το ΤΕΒΑ, διότι δεν μας ήρθε κάτι έτοιμο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Ήρθανε συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία θα πρέπει να κατανεμηθούν με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν οι ωφελούμενοι. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο, να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής, πριν δώσω κάποια στοιχεία έτσι, για να έχουμε και μια συνολική εικόνα. Θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά εμείς ξέρετε ότι από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο κιόλας συστήσαμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, το οποίο με ιδιαίτερη στήριξη από συμπολίτες μας ή από επιχειρήσεις περιοχής ή και από επιχειρήσεις εκτός περιοχής, μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των οικογενειών που ωφελεί. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπως έχετε δει, δεν έχουμε κάνει επικοινωνιακές ενέργειες ή καμπάνιες σε σχέση με αυτό το έργο, διότι το ζητούμενο για εμάς δεν είναι να το παρουσιάσουμε. Το ζητούμενο είναι στην πράξη, στην ουσία, να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν, τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Έτσι, ενδεχομένως και αυτού του τύπου η συνέντευξη είναι η πρώτη στην οποία θα αναφερθούμε στα θέματα που αφορούν τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πλήρη ένδυα. Θα ήθελα και εγώ μια διακοπή, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, να πω ότι αυτή η έρευνα που γίνεται δεν είναι για να διαφημίσουμε τους φορείς που προσφέρουν. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο ούτως ή άλλως. Είναι για να επικοινωνήσουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν κάποιες δομές και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι συμπολίτες μας να στηρίξουν αυτές τις δομές αλληλεγγύης. Ακριβώς. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν συμπολίτες μας, υπάρχουν οικογένειες οι οποίοι δεν παίρνουν το θάρρος, να το πω έτσι, να αναζητήσουν βοήθεια σε μια κοινωνική δομή. Κάτι βέβαια το οποίο τώρα με το ΤΕΒΑ δεν το είδαμε. Και δεν το είδαμε ενδεχομένως και με τον τρόπο με τον οποίο το χειριστήκαμε. Δηλαδή, με ένα γραφείο στο Δήμο απρόσωπο, χωρίς αιρετό εκπρόσωπο, καθαρά δηλαδή από υπαλλήλους, το οποίο δεχόταν αιτήσεις και οι αιτήσεις διοχετεύονταν και αντίστοιχα υπήρχε μια αμφίδρομη επικοινωνία, δίχως όμως να εμπλακεί πουθενά αιρετός. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Όχι γιατί θα κάνει κάτι κακό αιρετός, αλλά επειδή γνωριζόμαστε όλοι εδώ στην τοπική κοινωνία, κάπως νιώθει άβολα. Εγώ δηλαδή προσωπικά, αν βρισκόμουν σε μια τέτοια κατάσταση, δεν θα νιώθα ιδιαίτερα βολικά να πάω και να ζητήσω βοήθεια σε κάποιον ο οποίος με γνωρίζει προσωπικά. Εξού και το περιορίσαμε έτσι αυτό καθαρά σε υπηρεσιακό επίπεδο για να μπορέσει να νιώσει την άνεση, τέλος πάντων, όσο μπορεί να υπάρξει τέτοιου τύπου άνεση, ο συμπολίτης ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη και να έρθει να μπορέσει να αιτηθεί για να πάρει, να λάβει αυτή τη βοήθεια. Λοιπόν, το ΤΕΒΑ είναι κάτι το οποίο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου και θα την αναβαθμίσει βέβαια. Εδώ θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει από την Ελστάτ σε σχέση με τον πληθυσμό αυτόν ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την ανάγκη η οποία θα καλυφθεί με την βοήθεια του ΤΕΒΑ. Το 50,3% του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας αντιμετωπίζει πρόβλημα στέρησης ειδών διατροφής. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 450.000 νοικοκυριά ή σε περισσότερα από 1.170.000 άτομα. Είναι πραγματικά τραγικό το νούμερο αυτό, ένα νούμερο δηλαδή το οποίο ουσιαστικά ξεπερνά το 10% του πληθυσμού της χώρας, να βρίσκεται σε κατάσταση όπου δεν μπορεί να προμηθευτεί τα βασικά είδη διατροφής. Το 88,4% αυτού του πληθυσμού, αυτό δηλαδή το επιπλέον 35% που μπορεί να καλύψει τις επιστημιστικές του ανάγκες, ανάγκες δηλαδή διατροφής, δεν μπορεί να καλύψει την απόκτηση ειδών οικιακού καθαρισμού ή προσωπικής υγιεινής. Εξού και μετά και από παρότρισή μας συμπεριλήφθηκαν μέσα στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ και είδη οικιακής και προσωπικής υγιεινής. Διότι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από τα είδη σύντησης, τα τρόφιμα δηλαδή, να το λέμε έτσι πιο απλά. Στην σύμπραξη δική μας από την πλευρά του Δήμου Σαρωνικού, θα ήθελα να σας πω πως οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί, διότι έγιναν αιτήσεις, εξετάστηκαν από το Υπουργείο ουσιαστικά τα τυπικά δικαιολογητικά που αφορούν τα εισοδηματικά κριτήρια και κάποια άλλα κριτήρια, είναι 700 αιτήσεις αυτές οι οποίες εγκρίθηκαν για το Δήμο Σαρωνικού. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια εικόνα άσχημη για τον τόπο μας, για έναν τόπο ο οποίος μέχρι πρώτη ουσιαστικά δεν αντιμετώπιζε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και αν υπολογίσουμε ότι στο κοινωνικό μας παντοπολείο έχουμε περίπου τις 200 οικογένειες που
σητίζονται από αυτό. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν 700 αιτήσεις. Αντιλαμβανόμαστε πόσοι ακόμα συμπολίτες μας. Είναι οικογενειακές, σε προσωπικό. Οι αιτήσεις είναι οικογενειακές, ακριβώς. Ένας από την κάθε οικογένεια κάνει αίτηση, δεν κάνει όλη η οικογένεια, διότι αναφέρει στην αίτησή της ότι είμαι τριμελής οικογένεια, διμελής. 700 αιτήσεις είναι αυτές οι οποίες εγκρίθηκαν από τις 1000 περίπου που γίνανε. Κάποιες δεν πλήρωσαν τα ισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργήσει για όλη την υπόλοιπη περίοδο της δημοτικής μας θητείας τουλάχιστον, για τη σύμπραξη της Ανατολικής Αττικής, το ποσό που έχει εγκριθεί είναι 2.615.000 ευρώ για το 2016. Και είχατε επίσης ένα δημοτικό συμβούλιο, το έχω σημειώσει στις 20.10, 2.680 από αυτό που λέτε, για 7.500 περίπου οικογένειες. Κάνοντας όμως μια οικογένειες, απλή, κυρία, οι οικογένειες είναι 10.630. Από 7.500 που ήταν 20.10 από το πρακτικό. Το σύνολο είναι 10.630 άρα πλέον. Είναι λιγότερα, είναι ακόμα πιο μικρό το ποσό. Γιατί αν μένω στο 7.500, μιλάμε για 350 ευρώ το χρόνο, έτσι, που σημαίνει 30 ευρώ το άτομο, και με τις 10.000 που λέτε εσείς, πάει τώρα 26 ευρώ το άτομο. Συμφωνώ. Αυτό το 26 ευρώ το άτομο το μήνα τι να κάνει. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά λειτουργούμε με δωρεές. Έτσι, και λειτουργούμε με δωρές. Λειτουργεί δηλαδή το κοινωνικό πάντα πολύ με δωρές. Δίνουμε τρόφιμα στους συμπολίτες μας. Η όποια ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση έρθει, θα συμβάλλει στην βελτίωση της λειτουργίας αυτού. Για να λέει μια πολιτεία, σκεφτείτε όμως, ότι δίνω 26 σκεφτείτε ευρώ όμως το χρόνο. Το εξής, ότι από αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρονται σε αυτόν τον αριθμό αιτήσεων, είναι και αυτοί που ήδη ωφελούνται από το κοινωνικό παντοπολείο. Ναι. Έτσι, δεν είναι καινούργια πρόσωπα, να το πω έτσι απλά. Όταν λέμε ότι έχουμε 200 οικογένειες ήδη. Ακριβώς, έχουμε 200 οικογένειες ήδη και γίνανε 700 αιτήσεις. Από αυτές τις 700 αιτήσεις, είναι οι 200 ήδη οι ίδιοι που υπήρχαν, οι οποίοι σητίζονταν σήμερα ούτως ή άλλως μέσω των δωρεών του κοινωνικού παντοπολείου. Κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει ουσιαστικά το να αναζητούμε, να το πω έτσι, προϊόντα από εταιρείες, από συμπολίτες μας που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν ή από οπουδήποτε αλλού, από άλλους φορείς. Πέραν τούτου, να πούμε ότι το ΤΕΒΑ θα ενισχυθεί και με κάποια άλλα κονδύλια, τα οποία όμως, επειδή είμαστε ακόμα σε συνεννόηση με το Υπουργείο και δεν έχουν καθοριστεί, δεν θα ήθελα να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Και θα μπορέσει να αυξηθεί αυτό το ποσό. Διότι σε αυτές τις οικογένειες που σας λέω για τη σύμπραξή μας, 10.630 ουσιαστικά, ένα τεράστιο μέρος παίρνει ο Δήμος Αχαρνών. Ο Δήμος Αχαρνών, ο οποίος έχει περίπου τις 115.000 κατοίκους, πληθυσμό, έχει το πρόβλημα με τους Ρωμά. Κάτι για το οποίο ζητήσαμε εξτρά, ένα από αυτά για το οποίο ζητήσαμε εξτρά χρηματοδότηση, είναι και αντιμετώπιση των Ρωμά. Να μπορέσουμε δηλαδή με ένα νέο ποσό που υπάρχει από άλλο πρόγραμμα που αφορά τους Ρωμά, να καλύψουμε ένα μέρος από αυτές τις οικογένειες. Δηλαδή δεν σταματάμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους όρους με τους οποίους θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη ωφέλεια στους συμπολίτες μας. Στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πώς θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση, ας πούμε. Θα είναι σε λοιπόν, είδος, εδώ, θα είναι σε χρημά, θα σας πω, θα είναι σε είδος. Σε είδος. Θα πάντα θα είναι σε είδος. Να σας πω πως τα είδη τα οποία έχουν εγκριθεί για να μπορούμε να προμηθευτούμε είναι πάνες, μωρομάντιλα, σκόνη πλυντηρίου ρούχων, καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, υγρά πιάτων, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, οδοντόβουρτσα, σαπούνι, σερβιέτες, σάκι μεταφοράς ειδών, σκουπιδοσακούλες δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά. Βρεφικές τροφές, κρέμες δημητριακών, κρέμες ριζάλευρο, γάλα σκόνης, γάλα σε βαπορέ, κοτόπουλο, ελαιόλαδο, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό και είδη παντοπολίου, δηλαδή τα τρόφιμα μακράς διάρκειας, όσπρια, ζυμαρικά, ντοματικά, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία απαιτούνται τέλος πάντων για να μπορέσει μια οικογένεια να φτιάξει ένα φαγητό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει τρέξει ήδη από τους τελευταίους 4 μήνες του 2015. Δυστυχώς εδώ υπήρξε καθυστέρηση από πλευράς του Υπουργείου που είχε αναλάβει για το 2015 να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Τώρα τελειώσαν οι διαγωνισμοί. Πέσαμε και μέσα σε διαδικασίες εκλογών, επανεκλογών και ούτως ή άλλως σε όλη αυτή την κατάσταση την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο είναι να ενεργοποιηθούν αυτοί οι διαγωνισμοί που έγιναν από το πλευράς του Υπουργείου για το 2015, διότι αφού τώρα ουσιαστικά μας θέτουν τους όρους και περιμένουμε ακόμα κάποιες αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις επιπλέον, για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε εμείς τους διαγωνισμούς πλέον, ως συμπράξεις, αντιλαμβανόμαστε ότι θα περάσουν 3-4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να υπάρξει ανάδοχος. Οπότε σε αυτούς 3-4 μήνες να πάρουμε τα τρόφιμα του 2015 που δεν έχουμε πάρει ακόμη, για να μπορέσουμε από την πρώτη ή δυνατόν του
Γενάρη του 2016 να υπάρχει αυτή η υλική συνδρομή προς ωφελούμενους. Δεν το βλέπει αρνητικά βέβαια το Υπουργείο αυτό, το αντιλαμβάνονται και οι αρμόδιοι εκεί, οπότε πιστεύω πως αυτό και θα γίνει. Ουσιαστικά δηλαδή εσείς θα πάρετε χρήματα τα οποία θα τα μετατρέψετε σε είδη από αυτά θα σας που πω, είπατε θα σας ήδη. Πω. Θα σας πω. Για το 2015 τη διαδικασία των διαγωνισμών κτλ. Την έκανε απευθείας στο Υπουργείο. Σε εμάς δεν έρχονταν τίποτα, θα έρχονταν απευθείας τα τρόφιμα. Τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα και γι' αυτό λέω να καλύψουν κάποιους μήνες στην αρχή του 2016. Από την 1η-1η-2016 βγαίνουμε εμείς σε διαγωνισμό πλέον. Βγαίνουν οι ανάδοχοι και απευθείας γίνονται οι χρηματορροές αντίστοιχα. Περνάνε από τη δική μας οικονομική υπηρεσία, διότι όλη αυτή την υποστήριξη ως επικεφαλής εταίρος τη σύμπραξη των 13 Δήμων θα την κάνει ο Δήμος Σαρονικού. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ουσιαστικά τι είναι αυτό που θα κάνετε εσείς? Εμείς θα κάνουμε την πλήρη διαχείριση. Την πλήρη διαχείριση. Πάντα βέβαια. Για τους 13 Δήμους. Πάντα βέβαια, εγώ προσωπικά είμαι σε επαφή με τους υπόλοιπους 12 δημάρχους και συναποφασίζουμε το τι θα κάνουμε, γιατί αυτό σημαίνει μια σύμπραξη. Βεβαίως θα σου δώσω το στοιχείο αυτό. Συναποφασίζουμε με τους υπόλοιπους δημάρχους λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Αχαρνών έχει πρόβλημα και με το χώρο στον οποίο θα μπορέσει να αποθηκεύσει τα τρόφιμα αυτά, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός. Έχουμε αιτηθεί αντίστοιχα από το Υπουργείο να μας εγκρίνει μια εξτρά χρηματοδότηση για ενοικίαση ενός χώρου στο Δήμο Αχαρνών. Δηλαδή σε όλα αυτά τα πράγματα είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους υπόλοιπους Δήμους και προσπαθούμε να λύσουμε την κάθε περίπτωση μεμονωμένα για να μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θα το ανέφερε ούτως ή άλλως, αλλά μου δίνετε την πάσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Γενικό Γραμματέα του Δήμου, την κυρία Σλάνογλου, η οποία είναι ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή κάνει το συντονισμό όλης αυτής της δουλειάς. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες συναντήσεις μέχρι σήμερα και με τους υπόλοιπους Δήμους, με τους αντίστοιχους δηλαδή εκπροσώπους των Δήμων, εκτός από τους Δημάρχους που βρισκόμαστε εμείς σε επίπεδο Δημάρχων. Έχει κάνει πάνω από 20 επαφές με το Υπουργείο και είμαστε έτσι ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε μπορέσει και το έχουμε φέρει εδώ, που χωρίς τη δική της συμβολή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα τα σημερινά. Διότι ας μην ξεχνάμε το εξής, ότι στην υπόλοιπη Αττική όλες οι συμπράξεις είναι με επικεφαλή εταίρο την περιφέρεια. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπως του βορείου τομέα που σπάσανε στα δύο οι Δήμοι και μισή έχουν πάει με την περιφέρεια, μισή έχουν πάει. Η μόνη σύμπραξη. Αντιπεριφέρειας Αττικής, να το πω, αντιπεριφέρειας χωρικά το αναφέρουμε, έτσι όχι σε επίπεδο διοικητικό. Η μόνη σύμπραξη αντιπεριφέρεια, Αττικής τέλος πάντων, που προχώρησε μόνη της, ήταν της Ανατολικής Αττικής, η δική μας. Και αυτό ενδεχομένως να υπήρξε, διότι εμείς το γνωρίσαμε αυτό το πρόγραμμα και τρέξαμε όλες τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να επαχθούμε σε αυτό πολύ γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλον από την περιφέρεια. Η πρώτη συνάντηση που έγινε δηλαδή για αυτό το θέμα και ήταν παρούσα και η περιφέρεια εδώ στο Δημαρχείο το δικό μας, ήταν η πρώτη σε όλη την Αττική. Και νομίζω πως ήταν και από τις πρώτες πανελλαδικά. Τα είδη του πρώτου διαγωνισμού που κάνει το Υπουργείο θα έρθουν κατευθείαν σε αποθήκες, εν πάση περιπτώσει, κάπου και εσείς θα τα διανύμετε. Ναι, η διανομή θα γίνεται ως εξής. Θα υπάρχουν κεντρικές αποθήκες, στις οποίες συμβάζει δηλαδή ουσιαστικά με εταιρείες logistics, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί είναι τεράστιες ποσότητες. Αντιλαμβάνεστε. 2.600.000 ευρώ τρόφιμα. Το έξοδο αυτό αφαιρείται από την επιχορήγηση. Μέσα στα έξοδα, στο ποσό, να το πω έτσι, αυτό το συνολικό, υπολογίζονται κάποια λειτουργικά έξοδα αυτού του τύπου όμως. Άρα θα μειωθεί κι άλλο. Δηλαδή logistics. Το πραγματικό. Τα ποσά αυτά των εξόδων αυτών είναι περίπου τις 150.000 ευρώ. Μάλιστα. Έτσι, αυτό είναι το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί για τέτοιου τύπου διαχειριστικά έξοδα. Θα γίνεται λοιπόν η παραλαβή στις κεντρικές αποθήκες και μετά θα γίνεται διανομή αναδήμως σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων. Τώρα βέβαια στα ευπαθή προϊόντα η πρόταση δική μου προς το Υπουργείο ήταν να μας επιτρέψουν να κάνουμε συμβάσεις απευθείας με τις εταιρείες όπου θα ζητάμε να γίνεται εκεί παράδοση. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το να μισθώνουμε εμείς φορτηγά ψυγεία για να κάνουν διανομή αναδήμο όταν ξεκινάμε από τη Λαβριωτική και τελειώνουμε στον Οροπό. Η σύμπραξη Ανατολικής Αττικής, αντιλαμβάνεστε τι κόστη θα μπορέσει να επιφέρει αυτό επιπλέον. Εμείς προσπαθούμε όλα αυτά τα κόστη να τα μηδενίσουμε ουσιαστικά και έτσι τα χρήματα όλα να φτάσουν στην αγορά των υλικών που έχει ανάγκη ο συμπολίτης μας για να βοηθήσουμε σήμερα. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών, της γραφειοκρατίας, της αποθήκευσης, logistics και όλα αυτά δεν μεταφράζονται σε μια απλή κάρτα να πάει ο δικαιούχος με ένα ποσό Χ. 10, 20, 30 ευρώ, όπως γίνεται με την άλλη κάρτα που υπάρχει της πολιτείας και πάμε στον ίσο θέλει. Γιατί όλη αυτή η θα σας πω, διότι εδώ είναι επιχορηγούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου απαιτεί όλες τις διαδικασίες διαφάνειας. Μάλιστα. Εξού και απαιτείται αυτή τη στιγμή ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, όταν μιλάμε για τέτοια ποσά που ξεπερνούν ουσιαστικά τις 500.000 ευρώ.
Μιλάμε για 2.600.000 ευρώ για τη δική μας σύμπραξη. Το σύνολο της χρηματοδότησης για το 2016 είναι 102 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που στέλνει αυτά τα χρήματα απαιτεί να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες της διαφάνειας του τρόπου προμήθειας. 302 είναι για όλη τη χώρα προφανώς, έτσι. 102 εκατομμύρια είναι. 330 εκατομμύρια γράφει για όλη τη χώρα προφανώς. 102 εκατομμύρια είναι για το 2016 μόνο. Αντίστοιχα είναι και το 2017, για το 2018, για το 2019. Οπότε θα υπερβεί αυτό το ποσό το οποίο έχετε ουσιαστικά, το σύνολο. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα εκτός ΤΕΒΑ ουσιαστικά, ότι εκτός από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, το οποίο θα ενισχυθεί βέβαια μέσω του ΤΕΒΑ, ιδιαιτέρως θα ενισχυθεί, ή την υπηρεσία του βοήθεια στο σπίτι, όπου και εκείνο καθημερινά επιτελεί μια πολύ σημαντική παροχή υπηρεσιών προς συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Υπάρχει και η ματιοθήκη του Δήμου, η εθελοντική ουσιαστικά. Η ματιοθήκη στην οποία εναποτίθενται από τους συμπολίτες μας. Λέω για το Λαγόνης και για την Ανάβη, το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Και αύριο παρουσιάζω και τις Ανάβη σου. Πολύ ωραία. Εναποτίθενται και από συμπολίτες μας χρησιμοποιημένα ενδύματα ή υποδήματα τα οποία διατίθενται σε αυτές τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μετά από την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετήσουμε τους κόκκινους κάδους, θα ήθελα να σας πω, μιας και έτσι έμεινε λίγο έολο στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είπα ότι θα ζητήσω κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να πούμε το ναι. Και αυτό ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεννηθήκαμε λοιπόν με την εταιρεία εκείνη που βάζει τους κόκκινους κάδους. Εκτός του ότι θα αναγράφεται πάνω ευκρινώς ότι ρίχνονται μέσα μόνο κατεστραμμένα ενδύματα, τα ενδύματα τα οποία μπορεί να βρεθούν μέσα ή υποδήματα που δεν θα είναι κατεστραμμένα, δεν θα πηγαίνουν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά θα δίνονται στην ματιοθήκη του Δήμου. Μάλιστα. Αυτή τη συμφωνία κάναμε και πιστεύουμε πως έχοντας κάδους πλέον σε πολλά σημεία του Δήμου, θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε ακόμη περισσότερα ενδύματα και υποδήματα για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Πάντως, πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ενέργεια, οι κάδοι δηλαδή, θα οδηγήσουν αρκετούς συμπολίτες μας να πετάνε κατευθείαν τα ρούχα χωρίς να κοιτάνε τίποτα, παρά να τα δίνουν στις σημαντικότητες που γινόταν μέχρι τώρα. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη συμφωνία, ώστε και τα ρούχα που θα είναι μέσα που θα είναι καλά να τα παίρνουμε εμείς. Και όχι να πηγαίνουν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Το βράδυ που γυρίζουν οι διάφοροι. Να σας πω όμως κάτι άλλο. Μαζί. Θα σας πω κάτι άλλο. Σκεφτείτε όμως το εξής, ότι εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα από την εκκίνηση ουσιαστικά του διαφορετικού τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων να μειώσουμε τα απορρίμματα που φτάνουν στους κάδους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα απορρίμματα φτάνουν στους κάδους που φεύγουν και πάνε στην κοιτά της φυλής. Εμείς κάνουμε μια ενέργεια. Πρώτον, σύμβαση η οποία υπογράφηκε από το Σύνδεσμο Λαβεροτικής για τις ηλεκτρικές συσκευές. Μπαίνουν πλέον κάδοι σε όλα τα κτίρια του Δήμου, όπου θα μπορεί να ρίχνει κάποιος λευκές μικρές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, οτιδήποτε, οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή μικρή. Ελπίζω να μην τις κλέψουν για αυτές. Θα είναι μέσα στα δημαρχεία, θα είναι μέσα στους χώρους, στους κλειστούς. Ξέρετε γιατί το λέω. Ξέρω γιατί το λέτε, αντιλαμβάνομαι. Και για τις μεγάλες συσκευές πλέον θα δώσουμε στους συμπολίτες μας ένα τηλέφωνο στο οποίο θα καλούν και θα έρχονται και θα τις παίρνουν από το σπίτι τους. Μάλιστα. Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Κάνουμε λοιπόν και αντίστοιχα προχωράμε μετά για το τηγανέλαιο με το Σύνδεσμο Λαβεροτικής. Προχωράμε για χίλια δύο άλλα πράγματα. Οπότε αυτό το θέμα με τους κόκκινους κάδους είναι ένα κομμάτι από τον διαφορετικό τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων. Και ενδεχομένως και κακώς να συνδέθηκε με οτιδήποτε άλλο. Αλλά παρά τα αυτά εμείς διασφαλίσαμε μέσα από τη συμφωνία την οποία συνάπτουμε, να έχουμε και όφελος σε αυτή τη διαδικασία της ενίσχυσης της ματιοθήκης. Άρα λοιπόν θα μπουν και κόκκινοι κάδοι αυτή. Δέχτηκε επιγραμματικά. Δέχτηκε βεβαίως και η πινακίδα να υπάρξει επάνω και να μην τα δίνει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών τα καλά ρούχα, να το πω έτσι, που βρίσκονται μέσα, αλλά να τα δίνει στη ματιοθήκη του Δήμου. Ωραία. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα, λέει ούτως ή άλλως εμείς τα διαθέτουμε. Οπότε τι να τα διαθέσουμε σε έναν άλλο φορέα, τι να τα διαθέσουμε βεβαίως στο Δήμο, δεν το συζητάμε. Οπότε για να κλείσουμε, η πρώτη επιστημιστική βοήθεια θα έρθει, η πρώτη παρτίδα πότε? Εμείς αναμένουμε αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις του Υπουργείου για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε διαγωνισμό. Ναι. Ο προηγούμενος διαγωνισμός όμως πότε υλοποιείται? Ο προηγούμενος διαγωνισμός έγινε από το Υπουργείο, όχι από εμάς. Ναι, πότε θα υλοποιηθεί η διανομή? Έχουν προκύψει ανάδοχοι. Έχουν προκύψει οι ανάδοχοι. Οπότε σύντομα, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν ωραία, να παραδίδουν προϊόντα. Νομίζω το κλείσαμε το θέμα. Το κοινωνικό παντοπολείο θα το δούμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αύριο. Βεβαίως, ο οποίος θα ήθελα να πω ότι κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στον τομέα αυτό, ο κύριος Σταμάτης Γκίνης, ο αντιδήμαρχος.
Και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους αλλά και συμπολίτες μας, όπως εθελοντές στέκονται δίπλα σε αυτή την ενέργεια του Δήμου, σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου. Και όλα αυτά πάντα δίχως να έχει διαρρεύσει το παραμικρό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την ανωνυμία του ωφελούμενου. Έτσι, αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Γι' αυτό βλέπετε ότι ενώ πολλοί Δήμοι το έχουν κάνει φεϊβολάν, ότι εμείς μοιράζουμε τρόφιμα και βγάζουμε φωτογραφίες και να δώσουμε τη σακουλίτσα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά αυτό το θεωρώ ντροπή. Ντροπή για αυτόν ο οποίος το κάνει, όχι για τον ωφελούμενο. Έτσι, για τον ωφελούμενο δεν το συζητάω. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ντροπή για εμάς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και έτσι όπως βλέπετε, ένα χρόνο και κάτι τώρα που βρισκόμαστε στη διοίκηση του Δήμου, δεν έχουμε κάνει το παραμικρό για να προβάλλουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η αλληλεγγύη δεν διαφημίζεται. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Θα τα πούμε σε άλλη θεματική ενότητα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.